Η συνεδρία για την υποδοχή της κυρίας Αντωνίας Τριχοπούλου ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. Πανουσιολογιότατε Αρχιμανδρίτη ΟΗΛ, εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Αξιότιμε πρώην Πρωθυπουργέ και κύριε Αντιπρόεδρε της, πρώην Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κύριε Παναγιώτη Πικραμένε, αξιότιμε Υφυπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριε Διονύση Σταμενίτη, αξιότιμε Γενική Γραμματέα Ενότητα της Εκπαίδευσης, κύριε Οδυσσέα Ζώρα και νέο εκλεγέντα αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας, αξιότιμε Περιφερειάρχη, εκπρόσωπε του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Δημήτρη Δαμάσκο, αξιότιμε πρίτανη του Εθνικού και Καποδιαστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεράση Μεσιάσο, αξιότιμε πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Ιωάννη Χατζηγεωργίου, αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα με ιδιαίτερη τιμή και ευχαρίστηση την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, ομότιμη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόσεδρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Yale των Ηνωμένων Πολιτειών, ως τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στον τομέα Ιατρικές Επιστήμες, Επιδημιολογία, Δημόσια Υγεία της πρώτης τάξης των θετικών επιστημών. Η κυρία Τριχοπούλου έχει διακριθεί για τη σημαντική προσφορά της στο επιστημονικό πεδίο της ιατρικής και έχει αναπτύξει αξιοζήλευτο ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο, το οποίο εστιάζεται στην επιδημιολογία των χρόνιων νοσημάτων, στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και στην πρόληψη ασθενειών. Έχει λάβει επίσης διεθνή αναγνώριση για την επιστημονική της δραστηριότητα, με την οποία ανέδειξε μεταξύ άλλων τη σημασία της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής, που σήμερα είναι ένα παγκόσμιο brand. Παρακαλώ τον ακαδημαϊκό κύριο Χαράλα Μπορούσο να προσέλθει στο βήμα και να παρουσιάσει το έργο της νέας συναδέλφου. Θα ακολουθήσει η ομιλία της κυρίας Αντωνίας Τριχοπούλου με θέμα «Από τη μεσογειακή στην πλανητική διατροφή, υγεία, διατροφικά συστήματα και περιβάλλον». Κύριε Ρούσο. Για την επιδημιολόγο καθηγήτρια προληπτικής ιατρικής και διατροφής κυρία Τριχοπούλου, σχετικά με τις μελέτες της στην ελληνική μεσογειακή διατροφή, έχω να επισημάνω επιγραμματικά τα εξής. Πρώτον, άφησε ένα μοναδικό αποτύπωμα στην επιστήμη. Δεύτερον, υπήρξε πρότυπο Έλληνα επιστήμονα, η οποία επιτέλεσε την παγκοσμίου φήμης έρευνά της αποκλειστικά στην Ελλάδα. Τρίτον, τα ερευνητικά της αποτελέσματα ενίσχυσαν την τουριστική βιομηχανία της χώρας μας, σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές και βραβεύσεις που θα πω αργότερα. Τέταρτον, μέσω της έρευνάς της με το πρόσημο «Ελληνική μεσογειακή διατροφή», εξακτίνησε στα πέρατα του πλανήτη μας την ποιοτική ελληνική εφευρητικότητα επ' αγαθό των συνανθρώπων μας. Η κυρία Τριχοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών, έλαβε το πτυχίο υγειονολόγου από την Υγειονομική Σχολή Αθηνών και την ειδικότητα βιοπαθολογίας. Μετεκπαιδεύτηκε στη δημόσια υγεία και στη βιοχημεία στα Πανεπιστήμια Ann Arbor του Μίσιγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Σέντ Αντουάν των Παρισίων.
Εξελέγει καθηγήτρια της διατροφής και βιοχημίας της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών και διετέλεσε κοσμήτωρας της σχολής. Υπηρέτησε ως καθηγήτρια προληπτικής ιατρικής και διατροφής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε δε πρόσεδρη καθηγήτρια διατροφής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ της Βοστόνης των Ηνωμένων Πολιτειών και πολύ πρόσφατα της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν επικεφαλής του Συνεργαζόμενου Κέντρου Διατροφής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το 2016 συνίδρυσε το μη κερδοσκοπικό Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας, στο οποίο κατέχει τη θέση του Προέδρου από το 2014. Το ερευνητικό έργο της κυρίας Τριχοπούλου εστιάζεται στην επιδημιολογία των χρόνιων νοσημάτων και στην ανάπτυξη πρωτοπόρων βάσεων δεδομένων υγείας που επέτρεψαν την διεξαγωγή και υποστήριξη επιστημονικών ερευνών με αντικείμενο την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών. Από το 1992 συντονίζει για την Ελλάδα μια μεγάλη επιδημιολογική έρευνα που αποσκοπεί στην τεκμηρίωση των περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία. Από το 2012 ηγήθηκε του ερευνητικού προγράμματος Ιδρία με στόχο την βελτίωση της πολιτικής δημόσιας υγείας. Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων συμβάλλουν ουσιαστικά στην αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου για την υγεία και στον σχεδιασμό παρεμβάσεων σε ατομικό επίπεδο αλλά και στην κοινωνία ολόκληρη. Από το 1993 μέχρι πρόσφατα συντόνισε σειρά ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορά στην δημιουργία πανευρωπαϊκής βάσης διατροφικών δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει αφενός στοιχεία για την ημερήσια ατομική διαθεσιμότητα τροφίμων και ποτών σε εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα νοικοκυριών και αφετέρου προοπτικές μελέτες για παράγοντες υγείας που σχετίζονται με το γύρας στην Ευρώπη, καθώς και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Ανέπτυξε πρότυπο βαθμονόμησης της προσήλωσης στην παραδοσιακή μεσογειακή ελληνική διατροφή. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθήθηκαν ηλικιωμένοι και βαθμολογήθηκαν με έναν διατροφικό δείκτη. Βρέθηκε ότι μία μονάδα αύξηση στο διατροφικό αυτό δείκτη ισοδυναμούσε με μείωση της ολικής θνητότητας κατά 17%. Στη συνέχεια, ενήλικοι Έλληνες παρακολουθήθηκαν και βαθμολογήθηκαν με έναν διατροφικό δείκτη καθορισμένο εκ των προτέρων με βάση τα 9 χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ελληνικής μεσογειακής διατροφής. Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι η προσήλωση στην παραδοσιακή ελληνική μεσογειακή διατροφή αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα μακροχρόνιας επιβίωσης. Συνέβαλε και συνεχίζει μέχρι σήμερα να συμβάλλει στο δύσκολο έργο για την διερεύνηση των σχέσεων της μεσογειακής διατροφής, ιδιαίτερα του ελαιολάδου, με τον καρκίνο του μαστού, του παχαίως εντέρου, του παγκρέατος, της οθήκης, του στομάχου, του πνεύμανα και άλλων. Ανέπτυξε ερευνητικά πρωτόπολα για παραδοσιακά τρόφιμα και αναπτύχθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για την μελέτη παραδοσιακών τροφίμων στην Ευρώπη, που βασίστηκαν στην προγενέστερη ελληνική εμπειρία εδώ στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών μελετήθηκαν παραδοσιακά τρόφιμα σε πολλές χώρες και εμπλουτίστηκαν οι πίνακες συνθέσεως τροφίμων αντίστοιχα. Με σειρά επιδημιολογικών μελετών
ανέδειξαν τη σχέση ατμοσφαιρικής ρήπασης στην Ελλάδα και καρδιοαγγειακών νοσημάτων και καρκίνου του πνεύμονα. Η προσέγγιση ιδιαίτερα στη μελέτη του θέματος της υγείας των ηλικιωμένων είναι απαρτιωμένη και διαχρονική μέσω πολυκεντρικών ερευνητικών προγραμμάτων. Με πλήθος δημοσιεύσεων, η κυρία Τριχοπούλου επεσήμανε ότι μετά την ηλικία των 60 ετών, ο υγιεινός τρόπος ζωής, όπως η διακοπή του καπνίσματος, η υγιεινή διατροφή, η σωματική άσκηση και ο έλεγχος του σωματικού βάρους έχει θετικά αποτελέσματα και κυρίως και σημαντικό ότι ποτέ δεν είναι αργά για την υιοθέτηση υγιεινών πρακτικών. Εμελέτησε επίσης το σοβαρό για την τρίτη ηλικία θέμα των καταγμάτων και προέκυψαν ενδείξεις για τη μείωση του κινδύνου καταγμάτων με την αύξηση της πρόσληψης φρούτων και λαχανικών σε υπερήλικες, όπως και για το ότι τα κατάγματα συνδέονται με αυξημένη γενική θνησιμότητα και μείωση των υγιών ετών ζωής. Επεσήμανε ότι η προσήλωση στην παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή μειώνει την επίπτωση των καταγμάτων του ισχύου. Αξιοποιώντας τα στοιχεία διαδοχικών εθνικών ερευνών οικογενειακών προϋπολογισμών, δημοσίευσε συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ 28 ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία διατίθεται και χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και στη διαμόρφωση πολιτικής διατροφής και τροφίμων. Διερεύνησε τη σχέση μεμονωμένα και σε συνδυασμό του τρόπου ζωής, των μεταβολικών, περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων στην ανάπτυξη και εξέλιξη καρδιαγγειακών νοσημάτων, παρέχοντας στοιχεία απαραίτητα για την υποστήριξη δράσεων και στρατηγικών στο πλαίσιο εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής της υγείας. Οι μελέτες της είχαν επιπτώσεις στην εθνική τουριστική οικονομία. Η Ελλάδα πρόσφατα βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως από τα σουηδικά Grand Travel Awards, η οποία είναι η πλέον σημαντική ετήσια συνάντηση της τουριστικής σουηδικής βιομηχανίας. Αιτία της πρωτιάς αυτής η ελληνική μεσογειακή κουζίνα και το αίσθημα ασφάλειας. Σε πρόσφατη δημοσίευση των US News και World Report, η μεσογειακή διατροφή, στην οποία έχει βάλει τη σφραγίδα της η κυρία Τριχοπούλου, επιλέχθηκε ως η καλύτερη δίαιτα για 7η συνεχή χρονιά. Έχει πολλές δημοσιεύσεις, χίλιες δημοσιεύσεις με τους συνεργάτες της και οι δημοσιεύσεις αυτές είναι μεταξύ των 10 πλέον αναφερομένων εργασιών από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας σε όλους τους τομείς, όχι μόνο της ιατρικής. Έχει δεχθεί πολλές θεματικές διακρίσεις για τα επιτεύγματά της, μεταξύ των οποίων και τα βραβεία. Distinguished Physician Award της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας της Νέας Υόρκης. Nutrition with the Mediterranean είναι βραβείο εκ μέρους της κοινότητας των Μεσογειακών Πανεπιστημίων. Grand Covian Award από Ίδρυμα για την προαγωγή της μεσογειακής διατροφής. Βραβείο Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Εταιριών Διατροφής για την εξαιρετική σταδιοδρομία στην επιστήμη της διατροφής. Βραβείο Συνολικής Επιστημονικής Προσφοράς από το Πανεπιστήμιο του Yale για το ελαιόλαδο το ελληνικό για την υγεία. Το 2003 της απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας ο Χρυσούς Σταυρός του Τάγματος της Τιμής για την προσφορά της στον τομέα της διατροφής και της δημόσιας υγείας. Τιμήθηκε επίσης ως επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Λα Πάλμας των Καναρίων Ίσων. Η εκπαιδευτική προσφορά της κυρίας Τριχοπούλου υπήρξε μέγιστη και πολύπλευρη. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας επί 20 έτη. Επιπλέον,
έχει διδάξει σε πολλές δεκάδες μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων και υπήρξε ο εμπνευστής και εκτελεστής πλήθους ετήσιων σεμιναρίων αγωγής υγείας για 7.000 περίπου δασκάλους και νηπιαγωγούς. Με το σκεπτικό ότι η αγωγή υγείας πρέπει να επικεντρώνεται στα παιδιά και είναι κατεξοχήν εφικτή μέσω των δασκάλων τους. Είχε τη βασική εποπτεία στην εκπόνηση πολλών διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1990 μέχρι το 19 διεύθυνε το Περιφερειακό Συνεργαζόμενο Κέντρο Διατροφής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα, το οποίο είχε ως κεντρική αποστολή τη διατροφική αγωγή των λειτουργών υγείας και του κοινού. Συμπερασματικά, η καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου είναι η ηγετική επιστημονική μορφή, η οποία την Ελλάδα συνέλαβε, αποτύπωσε και κατέδειξε στο παγκόσμιο στερέωμα τον όρο «Μεσογειακή διατροφή» σε συσχέτιση με τα ωφέλη στην υγεία. Χιλιάδες ερευνητών ανά τον κόσμο βάσισαν και βασίζουν το έργο τους στη δική της πρωταρχική σύλληψη. Εκείνη έφερε στο φως και καθιέρωσε στην παγκόσμια συνείδηση τα ωφέλη της παραδοσιακής ελληνικής μεσογειακής διατροφής, συνακόλουθα με το μεσογειακό τρόπο ζωής που πλέον έχουν αναγνωριστεί ως κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς κατά την UNESCO. Το πρωτοπόρο έργο της κυρίας Τριχοπούλου άλλαξε επί τα βελτίο και εις το διηναικές τη θετική προβολή της Ελλάδας ως λίκνου και ιστορικού προτύπου ωφέλιμων διατροφικών συνηθιών, προσφέροντας απροσμέτρητα επιστημονικά, απτά και συμβολικά αγαθά στη χώρα μας. Χωρίς αμφιβολία, η κυρία Τριχοπούλου ανήκει στη χωρία των πρωτεργατών, οι οποίοι προσέφεραν με πείσμα και πάθος στην ανέλκυση του σύγχρονου ιατρικού λειτουργήματος από τη χώρα μας, για τη χώρα μας και πέραν αυτής. Ευχαριστώ τον κύριο συνάδελφο για την παρουσίαση της νέας ακαδημαϊκού. Κυρία συνάδελφε, σας καλώ τώρα να σας περιβάλλουμε το διάστημα της Ακαδημίας Αθηνών για να σας επιδώσω το δίπλωμα του τακτικού μέλους καθώς και το χρυσό σήμα PET. Παρακαλώ την αγαπητή συνάδελφο, κυρία Τριχοπούλου, να προσέλθει στο βήμα για να εκφωνήσει την ομιλία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ. Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες, μαθητές,
Αγαπημένη μου οικογένεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάτε με την παρουσία σας σε αυτή τη σημαντική για μένα μέρα. Η σκέψη μου βέβαια είναι και στους απόντες, στο Δημήτρη και στους γονείς μου. Το θέμα της ομιλίας μου αφορά στη μεσογειακή και πλανητική διατροφή, καθώς και στη σχέση σου με την υγεία, τα διατροφικά συστήματα και το περιβάλλον. Επειδή η λέξη πλανητική ως προσδιοριστικό της διατροφής ίσως ξενίζει, υπενθυμίζω ότι πρόκειται για μια λέξη πανάρχη ελληνική. Πράγματι, η λέξη πλανήτης και πλάνης χρησιμοποιούνται ήδη από το Σοφοκλή και τον Πλάτωνα με την έννοια του περιπλανόμενου, του περιφερόμενου. Στο δε πρόσφατο διεθνή επιστημονικό ιατρικό τύπο έχουν καθιοριστεί όροι Planetary Diet και Planetary Health ως δηλωτική παγκόσμιας εμβέλειας. Προσθέτω ακόμα ότι κυκλοφορεί έγκριτο περιοδικό με τίτλο The Lancet Planetary Health με συντελεστή απήχησης 25, το Impact Factor. Προτίμησε τη χρήση του όρου πλανητική αντί του όρου παγκοσμιοποιημένη, διότι συχνά ο όρος παγκοσμιοποιημένη παραπέμπει σε δυτικότροπη διατροφή. Το περιεχόμενο του όρου μεσογειακή διατροφή συχνά είτε από άγνοια είτε από πρόθεση δεν χρησιμοποιείται ορθά. Στο πλαίσιο αυτής της συνοπτικής παρουσίασης διευκρινίζω ότι η μεσογειακή διατροφή είναι το διατροφικό σχήμα το οποίο χρησιμοποιούσαν πριν το 1960 οι κάτοικοι των χωρών της Μεσογείου στις οποίες φύεται η ελιά. Η δε καλλιέργεια της ελιάς, όπως ξέρετε, συνδέεται με την παραγωγή ελαιολάδου, το οποίο έχει κεντρικό ρόλο στη μεσογειακή διατροφή. Στην παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή δεν υπάρχει χωρίς το ελαιόλαδο. Ως γνωστό όμως, μετά το 1960, μεγάλες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές συνέβησαν παγκόσμια, με συνέπεια να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες παγκόσμια, θα έλεγα, και ιδιαίτερα και στην Ελλάδα. Εν συντομία, θα μπορούσε να λεχθεί ότι είναι κυρίως η μεσογειακή διατροφή μια φυτική διατροφή, χωρίς να αποκλείει τα ζωικής προελεύσεως προϊόντα. Έγκριτες επιστημονικές εργασίες επιβεβαιώνουν ότι η διατροφή αυτή ευνοεί τη μακροζωία και συμβάλλει στην πρόληψη πολλών χρόνιων νοσημάτων. Πέραν των ευεργετικών επιδράσεων στην υγεία, όπως ανέφερε και προηγουμένως ο καθηγητής κ. Ρούσος, σε δημοσκόπηση του United States News and World Reuters το 2024, η μεσογειακή διατροφή επιλέχθηκε για 7η συνεχή χρονιά ως η καλύτερη δίαιτα. Γεγονός που υπονοεί, και εμείς το ξέρουμε, ότι είναι και εύγευστη. Η μεσογειακή διατροφή τη δεκαετία του 1960, στο πλαίσιο της σπουδαίας έρευνας των 7 χωρών, χαρακτηρίστηκε από τον Άνση Κίς και τους συνεργάτες του ως μία διατροφή χαμηλής πρόσληψης κορεσμένων λιπιδίων με συνακόλουθα χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα και προστασία έναντι της στεφανιάς νόσου. Με την πάροδο όμως των ετών, η έμφαση δόθηκε στην υψηλή πρόσληψη ελαιολάδου, στα χαρακτηριστικά που τη συνθέτουν και στη σχέση της με διάφορα χρόνια νοσήματα πέραν των καρδιαγγειακών. Ας σημειωθεί όμως ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα οι διάφορες μελέτες αναφέρονταν στην αγνοϊκή ή αρνητική σχέση με την υγεία διατροφικών συστατικών όπως πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια και στα διάφορα τρόφιμα. Και όχι σε ολοκληρωμένα διατροφικά σχήματα στα οποία συνεκτιμάται η συνδυασμένη πρόσληψη διαφόρων τροφίμων και θρεπτικών συστατικών.
Και αυτό είναι κέριο σημείο, γιατί εμείς αναφερόμεθα στη μεσογειακή διατροφή ως ένα διατροφικό σχήμα το οποίο προλαμβάνει στα πάντα και δεν υπάρχουν μαγικά τρόφιμα ή μαγικά θρεπτικά συστατικά. Είναι το σύνολο, η συνδυασμένη πρόσδεση όλων αυτών, η οποία στην καθιστά τόσο πολύ πολύτιμη. Ο σημαντικός όμως λόγος για την εκτίμηση της σχέσης των διατροφικών σχημάτων με την υγεία ήταν η απουσία μεθοδολογίας ερμηνείας του όρου, όπως ανέφερα προηγουμένως, διατροφικό σχήμα. Το 1995 κατέστη λειτουργικός ορισμός του διατροφικού σχήματος με την επωνυμία μεσογειακή διατροφή, με την ανάπτυξη βαθμολογημένης κλίμακας, όπως ανέφερε πριν ο κύριος Ρούσος, η οποία εκτιμά τα 9 κύρια χαρακτηριστικά αυτής της διατροφής, τα οποία είναι υψηλή κατανάλωση ελαιολάδου, οσπρίων, δημητριακών, φρούτων και λαχανικών, μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, κυρίως σε τυρί και γιαούρτι, οι ενήλικες δεν πίνουμε πολύ γάλα στην Ελλάδα, μέτρια ως και υψηλή κατανάλωση ψαριών, χαμηλή κατανάλωση κρέατος και προϊόντων κρέατος και μέτρια κατανάλωση κρασιού κατά τη διάρκεια των γευμάτων από τους ενήλικες, λίγο περισσότερο για τους άνδρες από τις γυναίκες, και η κατανάλωση γίνεται με παρέα για να χαρούμε τη ζωή και όχι για να την ξεχάσουμε πίνοντας μόνοι μας χέρι. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Έγκριτες επιστημονικές δημοσιεύσεις από πολλά ερευνητικά κέντρα καταδεικνύουν την ευεργετική για την υγεία δράση της μεσογειακής διατροφής, όπως τη μείωση της νοσηρότητος και θνησιμότητος από καρδιαγγειακά νοσήματα που αναφέραμε προηγουμένως, αλλά και από διαβήτη τύπου 2, το μεταβολικό σύνδρομο, ορισμένες μορφές καρκίνου και ακόμα τη διανοητική έκπτωση, η οποία είναι μία μάστιγα της εποχής μας. Είναι επίσης σημαντικό ότι με τη χρήση πληροφοριών από πληθυσμιακές προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών διαμορφώθηκε ένα σενάριο πρόβλεψης της θνησιμότητος με βάση τη διατροφή. Η ανάλυση αυτού του σενάριου πρόβλεψης έδειξε ότι αν εφαρμοζόταν παγκοσμίως η πρότυπη υγιεινή διατροφή, που είναι παραπλήσια της μεσογειακής διατροφής, θα μπορούσε να προληφθούν 11 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι. Ναι, 11 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι και με πρόωρη θνησιμότητα κατά 19% λιγότερη. Πράγματι, στην επιδημιολογία είναι σπάνιο να υπάρχουν τόσο ισχυρές ενδείξεις για την ευεργετική επίδραση ενός διατροφικού σχήματος, όπως έχει καταδείξει η μεσογειακή διατροφή, μία δίαιτα που μεγιστοποιεί τη μακροβιότητα και βελτιώνει τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής. Γιατί η μεσογειακή διατροφή είναι ένας τρόπος ζωής, δεν είναι μόνο ένας κατάλογος τροφίμων. Βεβαίως, η μελέτη της μεσογειακής διατροφής μπορεί και πρέπει να διερευνήσει περαιτέρω τις υποκείμενες μεταβολικές οδούς οι οποίοι αιτιολογούν, να ξέρουμε την αιτία γιατί είναι τόσο ευεργετική, και να εμβαθύνει στη γνώση των ποσοτήτων και τη σύνθεση των διαφόρων τροφίμων που το χαρακτηρίζουν. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε πολλά, όχι όλα, για το λάδι, αλλά όλα, κάθε τρόφιμα έχει το δικό του προφίλ. Επίσης, είναι επιθυμητό να μελετηθεί η μεσογειακή τύπου διατροφή σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, όπως αυτή εκλαμβάνεται σε μη μεσογειακούς πληθυσμούς. Συγκλίνοντα αποτελέσματα από πολλές χώρες καταδεικνύουν ότι οι πληθυσμοί της Μεσογείου αργά αλλά σταθερά απομακρύνονται από την παραδοσιακή τους διατροφή. Συγκεκριμένα αναφέρουν μεγαλύτερη κατανάλωση κρέατος και κορεσμένων λιπιδίων και χαμηλότερη πρόσληψη φυτικών ινών. Κύριοι, είναι ενδεικτικό, αλλά είναι και ανησυχητικό
ότι οι έρευνες στον παιδικό πληθυσμό δείχνουν ότι με χαρακτηριστικά μεσογειακής διατροφής τρέφονται περισσότερο τα παιδιά στις σκανδιναβικές χώρες από ότι τα παιδιά του Νότου. Η απομάκρυση αυτή από τη μεσογειακή διατροφή δημιουργεί άμεσα δύο προβληματισμούς. Ο πρώτος αφορά την υγεία, με ό,τι συνεπάγεται η απομάκρυση από ένα τόσο υγιεινό τρόπο διατροφής. Και ο δεύτερος προβληματισμός αναφέρεται στο βιώσιμο περιβάλλον. Πράγματι, η μεσογειακή διατροφή είναι φιλική προς το περιβάλλον και οικολογικά βιώσιμη, διότι χαρακτηρίζεται από χαμηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων βαρύνουσα σημασία έχει, όπως είπαμε και πριν, η υψηλή πρόσληψη φυτικών και η χαμηλή πρόσληψη ζωικών προϊόντων. Αυτό συνεπάγεται μικρά αποτυπώματα νερού και άνθρακα, μικρότερη έκταση καλλιέργειας γης για ζωοτροφές και χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Το μεσογειακό σχήμα χαρακτηρίζεται επίσης από βιοποικιλότητα, ας πάμε σε μια λαϊκή αγορά, να δούμε τι προσφέρει, και εποχικότητα στην κατανάλωση τροφίμων, όχι ντομάτες στα Χριστούγεννα. Μέχρι πρόσφατα, η από κοινού αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε θέματα υγείας και στις σχέσεις του με το περιβάλλον ήταν περιορισμένη. Παρόλο ότι οι οικολόγοι, μελετώντας τα συστήματα των τροφίμων, επεσήμαναν την καταστροφική επίδραση στο περιβάλλον της υψηλής πρόληψης τροφίμων ζωικής προέλευσης, λόγω παρεμβάσεως όπως η αποψήλωση των δασών και η μετατροπή του σε βοσκοτόπια ή σε γεωργικές εκτάσεις καλλιέργειας παραγωγής ζωοτροφών. Υπολογίζεται ότι η δραστηριότητα της διατροφικής αλυσίδας ευθύνεται άμεσα ή έμεσα περίπου για το 1/3 της ανθρωπογενούς προέλευσης κλιματικής κρίσης. Και ότι περισσότερο από το ίμιση αυτή συνδέεται με τη ζωική παραγωγή. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι εκπομπές από την παραγωγή τροφίμων ευθύνονται για το 1/3 περίπου της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Είναι σαφές ότι η υγιεινή διατροφή και η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων καθορίζουν το πλαίσιο ενός βιώσιμου συστήματος διατροφής και προστασίας του περιβάλλοντος, που κατά συνέπεια μπορεί να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των στόχων των Ηνωμένων Εθνών και της Συμφωνίας του Παρισιού. Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση Eat Lancet της Επιτροπής του Περιοδικού Lancet με τίτλο «Healthy Diets from Sustainable Food Systems» αποτελεί εμπεριστατωμένη επιστημονική αναθεώρηση του τι σημαίνει υγιεινή διατροφή σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων, καθώς και ποιες ενέργειες μπορούν να υποστηρίξουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία μετασχηματισμού του συστήματος τροφίμων. Συγκεκριμένα, η έκθεση αυτή αναφέρει ότι η μελέτη των περιβαλλοντικών αποτυμάτων μεγάλου αριθμού τροφίμων κατέδειξε ότι το μέγεθος του αποτυπώματος του κόκκινου κρέατος υπερέχει σημαντικά των λοιπών τροφίμων τόσο στην αύξηση των αερίων θερμοκηπίου όσο και στην έκθεση της χρήσης γης και νερού. Γενικά, τα ζωικής προέλευσης τρόφιμα έχουν υψηλές τιμές όπως το βόιο και το χοιρινό και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Πολύ χαμηλό αποτύπωμα έχουν τα φυτικά προϊόντα όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρα κτλ. Στην πρόσφατη κορυφαία σύνοδο για το κλίμα που διεξήχθη στο Ντουμπάι το Δεκέμβριο του 2023 με την επωνυμία COP28, συνολικά 134 χώρες υπέγραψαν μία σημαντική δήλωση για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας. Κύριοι Υπουργέ μου, είναι η πρώτη φορά που η ετήσια συγκέντρωση των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει ότι αυτά που καλλιεργούν και τρώνε οι άνθρωποι είναι καθοριστικοί παράγοντες για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Δηλαδή, και ο καθένας από εμάς έχει μια ευθύνη σε αυτό, στο ότι τρώει κάθε μέρα, στις επιλογές του. Με τη δήλωση αυτή,
παγκόσμιοι ηγέτες συμφώνησαν να συμπεριλάβουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη βιομηχανία τροφίμων και τη γεωργία στα εθνικά του σχέδια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα δήλωσαν εμείς, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, 134 είπαμε, εμείς, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, επιβεβαιώνουμε ότι η γεωργία και τα συστήματα διατροφής πρέπει να προσαρμοστούν και να μετασχηματιστούν επιγόντως, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αλλαγής κλίματος. Τα διατροφικά συστήματα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία και τις δράσεις που σχετίζονται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, την παρανομή, την παρασκευή και κατανάλωση τροφίμων και συνιχτούν ένα από τους βασικούς μοχλούς της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Για το λόγο αυτό, πρόσφατα συζητείται έντονα η σημασία των διατροφικών συστημάτων για την επίτευξη ενός βιώσιμου περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό ότι έχουν αναπτυχθεί διεπιστημονικές γέφυρες συνδέοντας τη διατροφή και το τρόφιμο με την υγεία και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση EAT που ανέφερα προηγουμένως αναλυτικά αναφέρεται σε μια παγκόσμια υγιεινή διατροφή, μια δίαιτα αναφοράς, η οποία παρέχει εναλλακτική προσέγγιση διατροφής έναντι των σχημάτων διατροφής που χρησιμοποιούνται συνήθως, πολλά από τα οποία είναι συχνά ανθυγιεινά. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η παγκόσμια EAT, η υγιεινή δίαιτα αναφοράς, είναι παραπλήσια της ελληνικής παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής. Αναφέρονται μάλιστα στην έκθεση αυτή ότι η παραδοσιακή μεσογειακή δίαιτα θεωρείται πρότυπο που προάγει την καλή υγεία. Ας σημειωθεί ότι η αναγνώριση της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής από την UNESCO ως άειλη πολιτισμική κληρονομιά αφορά και τη διαδικασία παραγωγής και μεταποίησης του τροφίμου, η οποία είναι φιλική στο περιβάλλον. Είναι αναγκαίος ο επαναπροσανατολισμός των γεωργικών πρακτικών από την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων στην έμφαση της βιοποικιλότητας, στην παραγωγή δηλαδή ποικίλων τροφίμων αντί των μόνο καλλιεργειών. Με την έννοια αυτή, η μεθοδολογία παραγωγής τροφίμων και ο ρόλος των διατροφικών συνηθειών της παραδοσιακής ελληνικής μεσοδιατροφής θεωρείται ως πρότυπο βιώσιμης διατροφής. Παρόλο ότι η μεσογειακή διατροφή αρχικά μελετήθηκε από τη Μεσόγειο θάλασσα περιβροχόμενες χώρες, τα πλεονεκτήματα του διατροφικού αυτού μοντέλου είναι εφαρμόσιμα σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Σκανδιναβικών χωρών και άλλων. Η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής ή στοιχείων αυτής σε μη μεσογειακές χώρες συνιστά πρόκληση και προϋποθέτει κοινά σημεία αναφοράς της επιστημονικής κοινότητος και των ενδιαφερομένων φορέων. Η πραγματοποίηση της διαδικασίας αυτής, δηλαδή η υιοθέτηση στοιχείων της μεσογειακής διατροφής πέραν της Μεσογείου, προϋποθέτει την ταυτοποίηση ενός υγιεινού διατροφικού σχήματος σε διαφορετικές περιοχές της γης, βασισμένου σε τοπικά διαθέσιμα τρόφιμα, αλλά με τα διατροφικά χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής. Στην προσπάθεια να διαχυθούν τα ευεργετικά αποτελέσματα της μεσογειακής διατροφής παγκοσμίως, αναδύεται η έννοια μιας πλανητικής διατροφής, βασισμένης εκ προημίου σε ότι σε κάθε μέρος του κόσμου είναι δυνατόν να προσδιοριστούν συγκεκριμένα φρούτα, λαχανικά και όσπρια, ανεπεξέργαστα δημητριακά και πηγές ακορέσεων λιπιδίων, με διατροφικά περιεχόμενο και χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που προπαρέχονται από το τυπικά μεσογειακά τρόφιμα και είναι πιθανό να έχουν παρόμοιο ωφέλη
για τους πληθυσμούς που ζουν μακριά από την ευλογημένη Μεσόγειο. Την προσέγγιση αυτή έχουν επεξεργαστεί η Old Ways, η UNESCO και η Eat Lancet Επιτροπή. Οι διαφορές στα πρότυπα διατροφής μεταξύ των πληθυσμών που ζουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές έχουν τεκμηριωθεί. Αυτές οι διαφορές αντανακλούν τις διαφορές κλιματικές, γεωργικές και οικονομικές συνθήκες και συνδέονται στενά με τον πολιτισμό, τη θρησκεία και τις παραδόσεις. Κεντρικά στοιχεία των διατροφικών διαφορών συνιστούν τα παραδοσιακά τρόφιμα. Η μελέτη των τοπικών παραδοσιακών τεχνικών που αφορούν το τρόφιμο πρέπει να ευοδοθεί, διότι οι τεχνικές αυτές ενσωματώνουν τη γνώση και τη σοφία των γενεών του παρελθόντος, οι οποίοι ζώντες κάτω από δύσκολες συνθήκες έμαθαν πώς να αξιοποιούν τα τοπικά διαθέσιμα προϊόντα με σκοπό την παραγωγή εύγεστων ευεσμάτων και συνταγών συμβατών με τις επιτογές της σωστής διατροφής και του σεβασμού του περιβάλλοντος. Η UNESCO προέβη στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες και τοπικές καλλιέργειες σε 5 μεγάλες γεωγραφικές περιοχές: Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Αφρική, Ασία και Αυστραλία. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη συγκεκριμένων διατροφικών σχημάτων με βάση τα τρόφιμα που είναι διαθέσιμα στις περιοχές αυτές και παρουσιάζουν τις ίδιες διατροφικές ιδιότητες και θετικά αποτελέσματα για την υγεία, όπως και η διατροφή της Μεσογείου, συνεκτιμώντας ότι οι ευρείες αυτές περιοχές περιλαμβάνουν πολλές ετερογενείς χώρες με συγκεκριμένες διατροφικές συνήθειες. Ενδεικτικά αναφέρω μερικά τρόφιμα τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτή την προσέγγιση. Στη Λατινική Αμερική, παραδείγματος χάρη, η κοινόα είναι γηγενές ψευδοδημητριακό, πλούσιο σε πρωτεΐνη, με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Η πλάτανος πράσινη μπανάνα χαρακτηρίζεται από χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, παρόλο ότι είναι πλούσια σε υδατάνθρακες. Το ακάι, ένα μούρο από ένα είδος φοινικόδεντρου, είναι πλούσιο σε πολυφενόλες και το αβοκάντο πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπίδια. Στην Αφρική, το τεφ είναι ένα γηγενές σιτηρό πλούσιο σε σίδηρο και ασβέστιο. Η μορίγκα είναι ένα φυτό το οποίο αναπτύσσεται σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, πλούσιο σε πολυφενόλες, σε ολεϊκό και ωμέγα 3, καθιστώντας το πηγή υγιεινού λιπιδίου, και θα μπορούσαμε επί ώρες να αναφέρουμε τα διάφορα προϊόντα τα οποία υπάρχουν στις διάφορες χώρες. Στη νέα αυτή προσέγγιση της πλανητικής διατροφής για την προώθηση υγιεινών διατροφικών στοιχειών, η μεσογειακή διατροφή μπορεί να προσφέρει υγιείς και βιώσιμες πρακτικές στρατηγικές σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας υγείας. Ολοκληρώντας, εκλεκτή προσκεκλημένοι και αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, σύντομα θα αναφερθώ στη χώρα μας. Είναι προφανή στην Ελλάδα η ανάγκη για τη διαμόρφωση πολιτικής τροφίμων και διατροφής για τη διατήρηση του εξαιρετικού αυτού προτύπου διατροφής, η οποία να περιλαμβάνει τον καταναλωτή, τον παραγωγό, το κλίμα και το περιβάλλον. Διότι η μεσογειακή διατροφή συνδέεται όχι μόνο με την υγεία και το περιβάλλον, αλλά με τον πολιτισμό και την οικονομία. Όπως ανέφερα και πριν, είναι ένας τρόπος ζωής. Για το λόγο αυτό, νευραλγική είναι η σημασία της παραγωγής και διακίνησης των παραδοσιακών προϊόντων που την εκφράζουν. Η καταχείρωση των παραδοσιακών τροφίμων θα μπορούσε να ενθαρρύνει τις μικρής κλίμακας παραγωγής από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να επεκτείνει την προοπτική εξαγωγής τους. Πριν από 30 χρόνια ή και περισσότερα ακόμα, και μέχρι σήμερα, ανταποκρινόμενοι σε αυτό που θεωρούσα ως χρέος, προσπάθησα να διερευνήσω τη μεσογειακή διατροφή και τη σημασία των παραδοσιακών τροφίμων που την εκφράζουν. Το ενδιαφέρον μου αυτό πήγαζε από ποικίλα ερεθίσματα. Επιστημονικά, αφού στη μεσογειακή διατροφή χρησιμοποιούνται άφθονα τρόφιμα με θαυμαστή και επιθυμητή ευεργετική σύνθεση για την υγεία, πολιτισμικά, επειδή πολλοί τρόποι παρασκευής τους έχουν πανάρχες ρίζες, δεμένες άρρηκτα και με τις ποικίλες θρησκευτικές παραδόσεις, αλλά και γαστρονομικά, μιας και τα προϊόντα της γης μας με κατάλληλο συνδυασμό παράγουν υπέροχα ενδέσματα.
Επίσης, η παραδοσιακή ελληνική διατροφή, πρότυπο της μεσογειακής διατροφής, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων διατροφής που συχνά απείλησαν τον ελληνικό πληθυσμό. Σήμερα, τεχνικές, σμιλεμένες επιώνες, προϊόν του ανήσυχου ελληνικού πνεύματος, ακόμα και στον τομέα της διατροφής, τείνουν να λησμονηθούν και να χαθούν για πάντα. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την αργή αλλά στεθαρή εξαφάνιση προαιωνίων παραδόσεων της χώρας μας, είναι αναγκαία η διερεύνηση και η καταγραφή, αλλά και η καθημερινή συνέχιση της διατροφικής μας παράδοσης. Η συνοπτική σημερινή παρουσίαση ελπίζω να συμβάλλει στην αποτροπή του κινδύνου αυτού και στη διάσωση της ελληνικής παραδοσιακής διατροφής. Ελπίζω ακόμα ότι θα αποτελέσει το έναυσμα να πλησιάσουμε μία από τις φλέβες του υπόγειου ρεύματος του ελληνισμού που ακόμα ρέει κάτω από μία αποπροσανατολισμένη ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία συνάδελφε, σας ευχαριστούμε για την ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ομιλία. Είμαι βέβαιος ότι πολύ εξημών μετά το κήρυγμά σας, θα έλεγα, θα αλλάξουμε συνήθειες από εδώ και στο εξής και θα ασπαστούμε την διακαώς τη μεσογειακή διατροφή. Είμαι επίσης βέβαιος ότι ο κύριος Υπουργός Υγείας θα μας νοθετήσει από εδώ και στο εξής, ότι ένας τρόπος να είμαστε υγιέστεροι και να ελαττώσουμε το κόστος της υγείας στη χώρα μας θα είναι η μεσογειακή διατροφή. Η Ακαδημία Αθηνών σας, κυρία συνάδελφε, σας καλωσορίζει με ιδιαίτερη τιμή και σας απευθύνω θερμές ευχές για την επιτυχή συνέχιση του έργου σας. Δίεται η συνεδρία και να σας πω ότι η κυρία Ακαδημαϊκός σας προσκαλεί για ένα ποτό στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας. Μεσογειακή διατροφή. Για μεσογειακή διατροφή.